κάποια. Λοιπόν, τέλος πάντων, τζάμπα μάγκας από το γυαλί. Δεν θα ήθελες ούτε εσύ. Αχ, αηδία, αηδία, ξεκολιάρικα πράγματα είναι αυτά. Έλα, ρε, πουτάνα, να μου πεις πότε στο έβρισα το παιδί, βρωμιάρα, και βγάλ' το κιόλας. Μπουρινάκι μου, μπουρινάκι. Στο Φίμι. Τώρα δεν ξέρω, είναι μέσα ακόμα ο γαμπρός μου. Αν είναι ο γαμπρός μου, σε γράφουνε. Δεν ξέρω, ξέρεις να ταγκάρεις τα άτομα που σου γράφουνε. Δεν ασχολείται πολύ με το TikTok αυτός. Ναι. Μη μου το θυμίζεις αυτό, Ρούλα, μη μου το θυμίζεις, γιατί φουντώνω. Σε γράφουνε τα κορίτσια και οι άνθρωποι εδώ κάποια πράγματα. Να πατήσεις επάνω στο όνομα και να απαντήσεις τον καθένα που σου γράφει, το ξέρεις ή όχι? Απλά σου μιλάνε, δηλαδή σου βάζουνε το όνομά σου και από κάτω σε απαντάνε κάποιοι. Αυτό το ξέρεις εδώ? Τα έχεις ακούσει, ναι. Ωραία. Δες τι σε γράφουν. Σε γράφουν, ας πούμε, εδώ πέρα. Τι σε γράψαν τα κορίτσια? Σε λέει η Έλεν, ποιο χόντα έχεις αν επιτρέπεται. Η Βέτα σου λέει καλησπέρα. Καλά την έκανε, σε λέει Βάσο, η Βάση το μέτωπο μου. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Φιλιά από όλα τα κορίτσια του πάνελ. Ποιο Honda έχεις? Τώρα δεν έχουμε Honda. Αν απαντάς, αν σε ρωτήσεις, αλλά το τελευταίο δεν ξέρω. Πες μου το τελευταίο, το μοντέλο, ποιο Honda είχες? Δεν ξέρω να πω. Honda Civic ήτανε? Ποιο μοντέλο ήτανε? Η Έλεν είναι χοντάκιας κι αυτή. Κοντρολάκι, έλα εδώ τώρα που σε πιάσα, γράψε κάτι. Κοντρολάκι, βάλε καρδούλες. Βάλε καρδούλες. Τελείωνε, κοντρολάκι. Καρδούλες είναι τσεκούρι δίπλα. Honda Civic VT. Να το, Χέλεν σε απαντάει, αλλά δεν ξέρει να απαντάει με τάγκ. Έλα, στο γράφει εδώ. Σταμάτα, κοντρολάκι. Μη με γυρίζεις το ματάκι. Την ψωνίζω. Μη μιλάς, κοντρολάκι. Θα σε μιλάνε. Δεν θα μιλάς. Δεν θα απαντάς. Μόνο θα γράφει. Λοιπόν, τι θα γίνει, κυρία? Ερώ θα έρθει. Έλα, εδώ θα είναι και ο Μάριο. Και ο Μάντε εδώ θα είναι. Δεν θα σε μιλάνε. Περάσαν τα 10 λεπτά, μόρι βρωμούσα. Έχουμε, ο Γιάννης είπαμε μέχρι και μισή. Θα περιμένουμε μέχρι και μισή. Μετά θα φύγουμε όλοι μαζί. Όχι, περιμέναμε αυτό, αυτή την ασήμαντη. Εμείς. Ακόμα και από τους ασήμαντους μπορεί να βγάλεις κάτι σημαντικό, να το ξέρεις. Α, έρθει πάλι η ανεψιά σου. Έλα, ανεψιά. Συγγνώμη λίγο. Δεν μπορώ να φωνάξω πολύ δυνατά. Σε λίγο θα μπορώ να φωνάξω πολύ δυνατά. Εάν άκουσα καλά ότι η Μπουρίνη είπε σ' αυτή και να χαήρευτη δικηγόρο, γαμώ το παιδί της. Όχι. Συγγνώμη λίγο, ρωτάω. Ρε Γιάννη, βάλε μια τάξη, σε παρακαλώ. Βάλε και εμένα και τη Μάγια το λέει, πουτάνα. Αλήθεια τώρα? Αλήθεια τώρα, δεν τρέπεστε, ξεδιάντροπες, που είπατε τέτοιο πράγμα? Κάτσε, Λία, κάτσε. Μη, περιμένουμε το, σε παρακαλώ, Άρη, σε παρακαλώ, Άρη. Είπατε στην κυρία Ιρό. Περίμενε, μωρή, περίμενε, δεν μπορώ να φωνάξω, μωρή. Σκάσε.
αντίξεντικο. Ξεδιάντροπες, εσύ ξεδιάντροπη Μπουρίνη και η Μάγια, οι άλλοι ξεδιάντροποι που βρίσκατε της κυρίας Ιρώ, Ιρώ, σου γαμάω τον πατέρα, τη μάνα να πούμε και ό,τι έχεις πεθαμένο, σου γαμάω και τα παιδιά. Στοπ, 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 βρε. Θες να μας κάνεις να μαλώσουμε με όλο τον κόσμο. Δεν σε κατεβάζω, είσαι ανιψιά της Μπουρίνη, δεν μπορώ. Άνοιξε μικρόφωνο, Ιρώ μου. Της το έκλεισα, της Ιρούς. Σου γάμα, ό,τι έχεις και δεν έχεις Ιρώ. Ρε παιδί μου, μην το κάνεις αυτό. Μην κάνεις σεξ μες το βράδυ. Γιατί το σεξ πρέπει να το φωνάζει. Σε περιμένω να μου κάνεις μηνύσεις.